Συναγερμό σήμανε στι Ισραηλινέ αρχέ, καθώ η κατοικία του Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Κεσάρια, στα βορειοκεντρικά τη χώρα, έγινε στόχο μη επανδρομένου αεροσκάφου, το οποίο εκτοξεύτηκε από το Λίβανο. Ο Πρωθυπουργό και η σύζυγό του δεν ήταν εκεί και το επεισόδιο δεν προκάλεσε θύματα, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού ηγέτη. Το συμβάν έλαβε χώρα μόλι μερικέ ώρε μετά την ανακοίνωση τη Χεσμολάχ ότι θα ξεκινήσει νέο μπαράζ επιθέσεων με πυράβλου και ντρόουν κατά του Ισραήλ. Το Σιητικό κίνημα επιδιώκει να απαντήσει σκληρά για τους θανάτους του Χασάν Νασράλα και άλλων κορυφαίων στελεχών του, καθώς και για τα κατάπαυστα πλήγματα των Ισραηλινών δυνάμεων στη Βηρυτό. Την ίδια ώρα, παρά την εξουδετερώση του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται, γεγονός που προκαλεί διεθνείς ανησυχίες για το μέλλον τόσο των αμάχων όσο και των ομήρων που βρίσκονται στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σε λιγότερο από 24 ώρες υπάρχουν αναφορές ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι στη Γάζα σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα.